ελληνικό δημόσιο και τον ελληνικό λαό αποτελεί ένα μείζον εθνικό ζήτημα και ιστορικό μας χρέος. Για όλες τις θηριωδίες, τα εγκλήματα και τις καταστροφές που διέπραξαν οι ναζιστικές δυνάμεις του Τρίτου Ράιχ εις βάρος του ελληνικού λαού, αλλά και για τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε ο ελληνικός λαός επί γερμανικής κατοχής για τους αγώνες που είναι βαθιά αποτυπωμένοι στη συλλογική και ιστορική μνήμη της χώρας, δεν μπορούμε εμείς να μην πάρουμε μία θέση. Και επειδή αναφέρθηκε ο Τριαντάφυλλος ο Μηταφίδης για τη Θεσσαλονίκη, εγώ θα μιλήσω για άλλη μία περίπτωση που είναι λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης μας, στο μαρτυρικό Χορτιάτι, στον οποίο το Σεπτέμβριο του 1944 θα συντελεστεί ένα ακόμη ολοκαύτωμα στην κυριολεξία. Τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής θα κάψουν ζωντανούς 149 κατοίκους από 3 μηνών έως 85 χρονών ως αντίπεινα για την ελληνική αντίσταση και θα καταστρέψουν ολοσχερώς το χωριό. Ο Χορτιάτης θα αποτελέσει μία από τις μαρτυρικές πόλεις της Ελλάδας που θα αντιμετωπίσουν τη ναζιστική θηριωδία σε επίπεδα ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου. Ο Χορτιάτης, όπως και οι δεκάδες άλλες μαρτυρικές πόλεις της Ελλάδας, 90 τον αριθμό, από τη Βιάνο της Κρήτης μέχρι την Προσοτζάνη Δράμας και από τα Κερδίλια των Σερών μέχρι το Δίστομο, τα Καλάβρητα, την Κάνδανο και όχι μόνον, δεν θα πάρουν ούτε δραχμή τότε από τις γερμανικές οφειλές. Αναφερόμαστε λοιπόν σε χρήματα που μας οφείλει το γερμανικό κράτος και που προέρχονται είτε από τα περίφημα αναγκαστικά κατοχικά δάνεια, δάνεια που το ναζιστικό κράτος πήρε για την εξυπηρέτηση του πολέμου και που τα χρέωσε στο ελληνικό κράτος, είτε από πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη το κράτος μας από τις πολεμικές επιθέσεις που δέχτηκε και από τις λεγόμενες επανορθώσεις. Η απόφαση της Επιτροπής των Παρισίων του 1946 απέδωσε στην Ελλάδα για επανορθώσεις 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας του 1938, τα οποία δεν έχουν βεβαίως πληρωθεί ποτέ. Σήμερα το χρέος αυτό είναι περί τα 108 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τόκους. Συνεπώς, η Γερμανία δεν έχει προβεί σε εξόφληση των αναγνωρισμένων για τις επανορθώσεις οφειλών της προς τη χώρα μας, προς την Ελλάδα. Δυστυχώς, οι ελληνικές κυβερνήσεις του παρελθόντος δεν διεκδίκησαν ποτέ τα χρήματα αυτά. Χρήματα που έπρεπε να καταβληθούν με την Ένωση των δύο Γερμανιών, και ενώ έχουν περάσει κοντά 15 χρόνια από τότε, δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις που μεσολάβησαν δεν ζήτησαν το παραμικρό. Ωστόσο, το ελληνικό κοινοβούλιο ξεκίνησε, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, μια αξιόλογη προσπάθεια. Τον περασμένο Μάρτιο συστάθηκε τελικά η Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων, αφού είχε προηγηθεί από το 2012 μια σειρά πρωτοβουλειών, όπως η σχετική απόφαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, η σχετική επιστολή του σημερινού Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προς τον τότε Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη και η επίκαιρη επερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε την καθοριστική συμβολή του αγωνιστή και σημερινού Ευρωβουλευτή Μανώλη Γλέζου, ο οποίος παλεύει πλέον σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου το τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα τιμής. Πρόκειται λοιπόν για μια προσπάθεια που οφείλουμε να συνεχίσουμε, προσβλέποντας και στη συστάτευση άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων και διεθνών οργανισμών, στην πραγματοποίηση επαφών με άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και με το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα που έχουν αντιμετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις. Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, που όλος ο ελληνικός λαός υποφέρει ακόμη από τα βάρη των μνημονιακών πολιτικών, και την ώρα που η χώρα μας έχει μπει σε μια μέγενη με μοχλό πίεση στο ελληνικό χρέος, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε κάθε μέσο προκειμένου να διεκδικήσουμε και να πάρουμε, όπως έγινε με όλες τις άλλες χώρες, τα όσα μας αφήλονται. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Πολωνία, η Ιουγκοσλαβία διεκδίκησαν με βάση τη συνθήκη του Λονδίνου του 1953 τις γερμανικές επανορθώσεις και αποζημιώθηκαν. Και η συμφωνία του Λονδίνου του 1953
είναι σαφής. Δεν υπάρχει θέμα παραγραφής των οφειλών αυτών. Και όσο και αν προσπαθούν να θολώσουν τα νερά με τις χορηγίες της Γερμανίας, ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε, στους μαρτυρικούς δήμους μέσα από την σύσταση του Συνδέσμου Ελληνογερμανικής Φιλίας, την οποία αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Ήσυχος, είναι υποκριτικό. Και είναι υποκριτικό η γερμανική κυβέρνηση να δείχνει υπέρμετρο ζήλο στο να πιέζει τη χώρα μας να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της για την εξόφληση του χρέους, ενώ η ίδια πεισματικά τα όσα δικαίως και νομίμως διεκδικεί η Ελλάδα τα αγνοεί. Είναι λοιπόν η ώρα να προχωρήσουμε στην επανασύσταση της Διακομματικής Επιτροπής με την πρόταση της νέας Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλη, η οποία πήρε και την πρωτοβουλία και για τη σύσταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για το δυσβάστακτο και μη βιώσιμο χρέος. Και πρέπει να καταβάλουμε όλη κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξοφληθούν οι γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Και είναι ζήτημα τιμής απέναντι σε όλα όσα έχει υποφέρει αυτός ο τόπος από τη γερμανική μπότα, από τη γερμανική κατοχή, αλλά και όλα όσα ζει τα τελευταία 5 μνημονιακά χρόνια. Τελειώνω λέγοντας πως με την δέσμευση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Παρασκευόπουλου, ανοίγει ο δρόμος επιτέλους για τη δικαίωση και των θυμάτων εν ζωή και των συγγενών όλων αυτών, όλα αυτά τα χρόνια που διεκδικούσαν μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό και την αξιοπρέπειά του. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την κατάκριση του χρόνου, κυρία Πρόεδρε.